ευρωπαϊκό σχήματο στο ίδιο θέμα για τα ελληνοτουρκικά, σε συνδυασμό και με τι εξελίξει στον ενεργειακό τομέα. Θα συνομιλήσουμε με τον γνωστό αναλυτή, τον κύριο Γιάννη Κουτσομίτη. Καλησπέρα σα και χρόνια πολλά, κύριε Κουτσομίτη. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή τη πρόσκληση, ιδιαίτερα σε αυτή την ημέρα που ξέρω ότι είναι ιδιαίτερη για όλου μα, παραμονή των Χριστουγέννων. Ωστόσο, επειδή οι εξελίξει τρέχουν, αύριο θα βρεθεί στην Κωνσταντινούπολη, έστω και για ιδιωτική, όπω ο ίδιο επικαλείται, επίσκεψη, αλλά όπω και να το κάνουμε, με την ιδιότητα του Υπουργού Εξωτερικών, ιδιωτικέ επισκέψει πολύ δύσκολο να υπάρξουν, και πόσο μάλλον όταν αυτέ πραγματοποιούνται σε τουρκικό έδαφο. Προκειμένου στην Κωνσταντινούπολη, ο κ. Δένια θα βρεθεί και θα συναντηθεί και με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω αν οι εξελίξεις ταυτόχρονα με τα ελληνοτουρκικά στο ενεργειακό τομέα, είδαμε και την θέση του Ισραήλ, μπορούν να καθορίσουν, αν θέλετε, ή να επηρεάσουν σε τέτοιο βαθμό τις τουρκικές κινήσεις προκειμένου να ανακόψουν την προκλητικότητά τους, ή πιστεύετε ότι μπορεί να την επιδεινώσουν, δηλαδή να εντείνουν αυτή την προκλητικότητα ως αντίδραση από την Άγκυρα? Θεωρώ ότι καταρχάς να πούμε ότι ήταν μια πολύ θετική εξέλιξη η επικείμενη υπογραφή του αγωγού EastMed στην Αθήνα στις 2 Ιανουαρίου. Είναι το αποτέλεσμα διεργασιών και προσπαθειών πάρα πολλών μηνών. Κυρίως υπήρχαν προβλήματα στον καθορισμό του διαμοιρασμού των εσόδων ανάμεσα στην Κύπρο και το Ισραήλ. Αυτά ξεπεράστηκαν και πλέον είμαστε σε πολύ καλό δρόμο ώστε ο EastMed να έχει πλέον τη δυνατότητα να αποτανθεί σε διεθνείς οργανισμούς για χρηματοδότηση. Γιατί αυτό είναι αυτή τη στιγμή το πιο δύσκολο και το πιο κρίσιμο σημείο για αυτόν τον αγωγό. Θεωρώ ότι επίσης είναι πάρα πολύ θετικό ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν συναντήσεις των εμπειρογνωμόνων της Ελλάδας και της Ιταλίας για να προχωρήσει ο καθορισμός της ΑΟΣ ανάμεσα στις δύο χώρες, που έχει καθυστερήσει πάρα πολύ, αλλά θεωρώ ότι πλέον βρισκόμαστε στην τελευταία φάση. Και όλα αυτά δημιουργούν ένα μοσαϊκό κινήσεων στον ενεργειακό τομέα στην Ανατολική Μεσόγειο, ο οποίος είναι πολύ θετικός για τα ελληνικά πράγματα. Όμως, η Τουρκία έχει διαμηνήσει με κάθε τρόπο, και μάλιστα όχι τώρα, από το 2014 κιόλας, ότι δεν θα δεχθεί να μείνει έξω, ας το πούμε λαϊκά, από τη μοιρασιά των κοιτασμάτων της Ανατολικής Μεσογείου. Οι αντιδράσεις της όμως είναι εντελώς παράνομες, είναι έκνομες, είναι να το πούμε με μια λαϊκή έκφραση, τσαμπουκαλίδικες, χωρίς όμως να έχουν κανένα ουσιαστικό νομικό αίρισμα. Αυτό όμως που προβλέπω ότι θα γίνει, ότι θα υπάρξουν σοβαρά προβλήματα στο κομμάτι, εάν φτάσουμε στο κομμάτι της κατασκευής του αγωγού, θα υπάρξουν προβλήματα από μέρους της Τουρκίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής του αγωγού. Οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι όλα τα μέρη για το πώς θα αντιμετωπιστούν αυτού του είδους οι προκλήσεις από την περιοχή της Τουρκίας. Η Τουρκία δείχνει ότι δεν θα διστάσει να προβεί και σε στρατιωτικές ενέργειες. Και το ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό η Ελλάδα και τα άλλα μέρη είναι διατεθειμένα να αντιμετωπίσουν αυτή την προκλητικότητα της Τουρκίας για να επιβάλλουν την κατασκευή του αγωγού και την ολοκλήρωση των ενεργειακών σχεδιασμών των 4-5 χωρών που είναι σε αυτή την συνεργασία. Κύριε Κουτσομίτη, επειδή αναφερθήκατε και στα άλλα μέρη, για την Ελλάδα θα το θεωρήσω αυτονόητο κάποια αντίδραση σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά επειδή αναφερθήκατε στα άλλα μέρη και επειδή είχαμε την θέση πλέον του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος, αφού χαρακτήρισε παράνομη, εκτός διεθνούς δικαίου, την συμφωνία με την Λιβύη και όλα τα γνωστά, πρόσθεσε όμως ότι σε καμία περίπτωση δεν είμαστε διατεθειμένοι να αντιπαρατεθούμε με την Τουρκία, που θέλω να καταλήξω. Μήπως τώρα θα ξεκαθαριστεί και κυρίως στο εσωτερικό το δικό μας τελικά ποιοι είναι σύμμαχοι πραγματικοί και ποιοι όχι, και μήπως αυτό θα μας οδηγήσει να αντιληφθούμε ίσως και με έναν εντός εισαγωγικών βίαιο τρόπο ότι είμαστε μόνοι μας? Είναι εξαιρετική η ερώτησή σας. Θα έλεγα το εξής. Θα ήταν πάρα πολύ, θα έλεγα, παρακινδυνευμένο να υπολογίζαμε ότι θα είχαμε στρατιωτική
βοήθεια από οποιαδήποτε τρίτη χώρα, δεν περιλαμβάνω μόνο το Ισραήλ και άλλες χώρες, για σχεδιασμούς ενεργειακούς και μόνο, που δεν αφορούν, ας πούμε, καταπάτηση εθνικής κυριαρχίας. Θα έλεγα, για παράδειγμα, να υπήρχε, ας πούμε, προσπάθεια κατάληψης ενός ελληνικού νησιού. Δηλαδή, δεν είναι ίδιου μεγέθους οι προκλήσεις και τα ζητήματα συμμαχιών. Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι το ενεργειακό κομμάτι είναι ένα ζήτημα που δεν μπορεί να λυθεί αυτομάτως μέσω στρατιωτικών συμμαχιών. Πρέπει να υπάρξουν άλλου είδους διπλωματικές διεργασίες. Εγώ, όπως έχω αρθρογραφήσει το τελευταίο διάστημα, πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια, η ελληνική και η κυπριακή και η ισραηλινή, πρέπει να οδηγηθεί με κάποιο τρόπο στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, από τη στιγμή που θα υπάρξει ζήτημα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, που θα προκληθεί από την Τουρκία, και εκεί να κυνηγήσουμε την ύπαρξη ενός ψηφίσματος, μιας απόφασης ρητής του Συμβουλίου Ασφαλείας, που θα επιτάσει την νομιμότητα, την αποκατάσταση της νομιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ένα τέτοιο ψήφισμα θα μπορούσε να είναι ένα πολύ ισχυρό διαπραγματευτικό εργαλείο για την Ελλάδα, ακόμη και για τη διευθέτηση των ζητημάτων των θαλασσίων ζωνών, ακόμα και απέναντι στην Τουρκία. Και αν και υπάρχει, βέβαια, το λογικό ερώτημα από την άλλη πλευρά, μα η Τουρκία δείχνει τέτοια απέχθεια απέναντι στο διεθνές δίκαιο, θα σεβαστεί μια απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας? Θα σας θυμίσω μόνο ότι όλο το status quo αυτή τη στιγμή στην Κύπρο βασίζεται και μόνο σε αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αφού όμως δημιουργήσει ένα δεδικασμένο, δηλαδή με την κατοχή εννοώ. Ναι, με την ακριβώς. Ακριβώς. Και εκεί είναι το κρίσιμο. Εκείνη τη στιγμή, ότι οποιαδήποτε απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας δεν μπορεί να εκδοθεί σε κενό. Πρέπει να υπάρξει κάποια κρίση ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αν επιχειρήσει η Τουρκία να εμποδίσει με βίαιο τρόπο τις νόμιμες ενέργειες των 3-4 κρατών, από εκεί και πέρα τα πράγματα θα πρέπει και θα ελπίζω να οδηγηθούν με μια τέτοια διαδικασία, ώστε να επιβληθεί η διεθνής νομιμότητα με την, θα έλεγα, αρμοδιότητα την κεντρική του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΕΕ. Μετά από αυτό, εκεί μπορεί να υπάρξει μια διεθνής συμμαχία, την οποία θα έπρεπε και η Ελλάδα να επιδιώξει, η οποία θα βοηθήσει στην επιβολή αυτού του στάτους που το καινούριο που θα επιβληθεί από μια απόφαση τέτοια. Αλλά αυτή τη στιγμή ακόμη είμαστε αρκετά μακριά από αυτό το στάδιο και θα πρέπει, βέβαια, να ετοιμαζόμαστε, αλλά ακόμη δεν γνωρίζουμε ακόμη, και το ξανατονίζω, ότι ο EastMed είναι ένας βιώσιμος οικονομικά ενεργειακός αγωγός. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα ανοιχτά στη χρηματοδότησή του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια αμφίσιμη στάση εάν θα βοηθήσουν οικονομικά για την ολοκλήρωση του έργου, παρότι πιέζουν από την άλλη πλευρά, και θα είδατε πρόσφατα το νομοσχέδιο που πέρασε στο Κογκρέσο για τις κυρώσεις που επιβάλλονται και στον Turk Stream και στον Nord Stream 2, στους ρωσικής προέλευσης δηλαδή αγωγούς. Από την άλλη, θα πρέπει να γίνει σαφές και στην αμερικανική πλευρά, και νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ στις 7 Ιανουαρίου, θα μπορούσε να θέσει αυτό το ζήτημα, ότι από τη μία στιγμή μας ζητάτε να μποϊκοτάρουμε τον αγωγό τον ρωσικό, αλλά θα πρέπει και εσείς να βοηθήσετε και το δικό μας αγωγό από την άλλη πλευρά. Και επίσης περιμένουμε και την έμπρακτη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, να πούμε βέβαια, ότι έχει ήδη εντάξει αυτό το έργο στα ζωτική σημασία ενεργειακά project για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να υπάρχει μια ποικιλία στις ενεργειακές πηγές για τα κράτη-μέλη. Μένει να κριθεί στην πορεία αν θα το υπερασπιστεί κιόλας. Γιατί η ένταξη από μόνη της δεν λέει τίποτα. Όταν θα προκύψει το πρόβλημα στην υλοποίησή του, δεν ξέρουμε αν θα το υπερασπιστεί. Θέλω να επανέλθω λίγο στο κομμάτι των ελληνοτουρκικών, κύριε Κουτσομίτη. Αφήνεται να εννοηθεί, και θέλω να με διορθώσετε αν κάνω λάθος, ότι ενδεχομένως να γίνουμε μάρτυρες, θεατές μιας επιχείρησης, να το πω, να το ονοματίσω έτσι, ενός
θαλάσσιου Ατίλα αυτή τη φορά εναντί του 1974. Δηλαδή να επιχειρηθεί να δημιουργηθεί ένα δεδικασμένο από την Τουρκία, το οποίο θα οδηγήσει στη συνέχεια σε μια απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Καλά το καταλαβαίνω? Ναι, αυτό έτσι οδηγούνται τα πράγματα, εκτός αν υπάρξει μια γενικευμένη στρατιωτική σύνταξη μεταξύ των δύο χωρών, το οποίο το αποφχόμαστε, αλλά κανείς δεν μπορεί και να το αποκλείσει. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, δεν θεωρώ ότι συμφέρει τη χώρα μας να πάμε σε έναν γενικό πόλεμο με την Τουρκία. Αυτό που ίσως να συνέφερε, αλλά αυτό είναι πλέον θεωρίες παιγνίων από εκεί και πέρα, είναι αν θα συνέφερε μια μίνι κρίση, η οποία θα ήταν πολύ περιορισμένη κλίμακας, να οδηγούσε σε μια διαδικασία θεσμικής διαπραγμάτευσης σε διεθνή όργανα, ώστε να αποκατασταθεί ένα status quo που θα συμφέρει και την Ελλάδα και τα υπόλοιπα μέρη που συμβάλλονται στο ενεργειακό team, αλλά θα έλεγα να συμφέρει και την Τουρκία στο βαθμό που θα θεωρήσει αυτό το ζήτημα λήξαν για τα συμφέροντά της στην Ανατολική Μεσόγειο. Μήπως όμως είναι πολύ δύσκολο να τα φανταστούμε. Ακριβώς αυτό δεν επιδιώκει. Μήπως λέω, ακριβώς αυτό δεν επιδιώκει και η Τουρκία, δηλαδή να φτάσει στο τέλος, έχοντας αποφύγει ενδεχομένως και ένα σοβαρό επεισόδιο, να έχει σταθεί απλά σε ένα, όπως το περιγράφετε και εσείς, μικρής έκτασης, θερμό ναι μεν, αλλά μικρής έκτασης και βεληνικούς επεισόδιο, για να οδηγήσει στη συνέχεια την Ελλάδα να καθίσει στο ίδιο τραπέζι? Αυτό μήπως δεν επιδιώκει και η Τουρκία? Αυτό επιδιώκει η Τουρκία και αυτό συμφέρει εμάς να αποφύγουμε. Αλλά θα πρέπει, για να το αποφύγουμε, θα πρέπει να έχουμε κάνει όλες τις διπλωματικές ενέργειες, αλλά δεν μπορούμε και να αποκλείσουμε την πιθανότητα η Τουρκία να θεωρήσει ότι αξίζει να ρισκάρει μία μίνι ή μέτριο βεληνικούς σύγκρουση στην Ανατολική Μεσόγειο, προκειμένου να διασφαλίσει με κάποια τελεσμένα τα συμφέροντά της. Θα έβαζα εδώ στη σκέψη μας επίσης και το γεγονός ότι ο πρόεδρος Ερντογάν χρειάζεται αναγκαστικά κάποιες επιτυχίες σε στρατιωτικό πολιτικό επίπεδο για να διατηρήσει την υψηλή του δημοφιλία εντός της Τουρκίας εν ώψη και των επομένων εκλογικών αναμετρήσεων τα επόμενα χρόνια. Να σας αναφέρω μόνο ότι όταν έχασε τις δημοτικές εκλογές στην Κωνσταντινούπολη τον προηγούμενο χρόνο, η δημοτικότητά του έπεσε σχεδόν κάτω από το 50%. Κάνοντας όμως τις επιθετικές ενέργειες στη Συρία, ανανέβηκε πάλι η δημοτικότητά του πάνω από το 70%. Διότι έχει καταφέρει να ποτίσει την κοινή γνώμη της Τουρκίας με αυτό το μιλιταριστικό εθνικιστικό λόγο που θεωρεί ότι της ανήκουν σχεδόν όλα που είναι στην περιφέρεια της χώρας. Άρα αυτό λέτε τροφοδοτεί και τη σκέψη του και του σχεδιασμού του. Ακριβώς, το θεωρώ το σημαντικότερο παράγοντα και λιγότερο θεωρώ τον αντικειμενικό παράγοντα της διασφάλισης εθνικών συμφερόντων της χώρας. Mm-hmm. Τα εθνικά συμφέροντα της Τουρκίας θα προϋπέθεταν να καθίσει το τραπέζι με την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Κύπρο και να βρεθεί ένας κοινός τρόπος να διευθετηθεί το ζήτημα. Αυτό όμως δεν πουλάει, θα έλεγα, εκλογικά στο κοινό στο οποίο απευθύνεται ο κύριος Ερντογάν τη στιγμή που έχει συμμετέρους στην κυβέρνηση, να το θυμίσουμε, τις γκρίζους λύκους. Mm-hmm. Όταν έχει συγκυβέρνηση με τους γκρίζους λύκους, είσαι αναγκασμένος να πηγαίνεις σε πολύ επιθετικές, εθνικιστικές και μιλιταριστικές λύσεις για να κρατήσεις αυτό το κοινό μαζί σου. Διότι δυστυχώς στην Τουρκία δεν έχουμε και μια εναλλακτική λύση της αντιπολίτευσης, η οποία να είναι, ας πούμε, πολύ φιλοευρωπαϊκή και φιλοειρηνική. Και η αντιπολίτευση συλληγορεί σε μεγάλο βαθμό στις επιθετικές τάσεις του καθεστώτος αυτή τη στιγμή. Το μόνο ρογμή που έγινε το τελευταίο διάστημα είναι ότι η αντιπολίτευση δεν ψήφισε την στρατιωτική συνεργασία της Τουρκίας με τη Λιβύη. Αυτό είναι ίσως να το κρατήσουμε σαν ένα ενδεχόμενο, ότι κάπου αυτό το αραγές εσωτερικό εθνικό μέτωπο της Τουρκίας έχει έναν αστερίσκο. Αλλά ακόμη δεν είμαστε πολύ μακριά από το να έχουμε μια αντιπολίτευση στην Τουρκία, η οποία, με την οποία να μπορούσε κανείς να συζητήσει σε φιλοειρηνική βάση. Άρα, βάζω στο ίδιο, ίσως και σε μεγαλύτερο
μέγεθος, ειδικό βάρος τις εκλογικές, τις μικροκομματικές επιδιώξεις του κ. Ερντογάν για το εσωτερικό μέτωπο και σε δεύτερο ίσως παράγοντα τα εθνικά συμφέροντα, τα αντικοινωνικά ή υποκειμενικά εθνικά συμφέροντα της Τουρκίας σε σχέση με την Ανατολική Μεσόγειο. Διάβαζα χθες ένα από τα σχόλιά σας, στο οποίο σημειώνατε ότι με τις προκλητικές του ενέργειες ο Ερντογάν μας ξύπνησε η αλήθεια, είναι από έναν 15ετή εθνικό λίθαργο. Και σημειώνατε ότι αντί να αναζητούμε τους υπευθύνους πλέον του εθνικού υπνοτισμού, αυτό προέχει αυτή τη στιγμή είναι η χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής απέναντι στην Τουρκία. Και σας ρωτώ, υπάρχει αυτή η εθνική στρατηγική, και αν ποια είναι? Θα έλεγα ότι είναι σε μια άτυπη διαμόρφωση αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να παρατηρήσουμε ότι παρότι τις πρώτες μέρες της κρίσης η αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, επέλεξε να ανεβάσει λίγο τους τόνους, τις τελευταίες μέρες και θα έλεγα ειδικότερα με τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα στον Αντένα, βλέπω μια πάρα πολύ διαφορετική στάση που έχει πιθανόν να αντιλαμβάνονται και στην αντιπολίτευση ότι πλέον είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα και δεν υπάρχει περιθώριο για μικροκομματικές επιδιώξεις και να βγουν μικροκομματικά ωφέλη. Διότι αν συμβεί η εθνική ζημία, θα την πληρώσουν όλοι, δεν θα την πληρώσει μόνο ένας. Το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει δυστυχώς πολιτικό κεφάλαιο να μιλήσουμε στην ελληνική κοινωνία με όρους πραγματιστικούς, διαπραγματευτικούς. Διότι έχει ποτιστεί η ελληνική κοινωνία με μια μαξιμαλιστική αντίληψη των εθνικών συμφερόντων και ακόμη, και θα σας έλεγα ένα παράδειγμα, να δίναμε ας πούμε το δικαίωμα να βάλει και δύο πλατφόρμες η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και αυτό για ένα μέρος της ελληνικής κοινής γνώμης θα ήταν εθνική ήττα. Άρα πρέπει να διαμορφώσουμε πρώτα μια εθνική καθαρή σκέψη για το πώς μπορεί να υπάρξει μια συνολική λύση με την Τουρκία, η οποία θα έχει και την Τουρκία συμμέτοχο σε ένα βαθμό και μέχρι που είμαστε διατεθειμένοι να δεχθούμε μια συμμετοχή της Τουρκίας στο διαμοιρασμό των κοιτασμάτων της Ανατολικής Μεσογείου και μετά να πάμε συγκροτημένα και να υποστηρίξουμε αυτή τη θέση εθνικά απέναντι σε όλους τους φορείς, στην Τουρκία, στα Ηνωμένα Έθνη, στο διεθνή παράγοντα. Άρα θεωρώ ότι όλοι μαζί, πολιτική τάξη, αναλυτές, μίντια, θα πρέπει να κοιτάξουμε πλέον με πιο ρεαλιστικό τρόπο ποια θα είναι η στάση μας απέναντι σε αυτό το εθνικό ζήτημα. Ότι σε μεγάλο βαθμό, θα έλεγα στο 95% έχουμε την νομιμότητα μαζί μας, αυτό μας δίνει ένα πολύ δυνατό επιχείρημα. Αλλά από την άλλη και διεθνείς αναλυτές και ειδικοί και νομικοί θεωρούν ότι το ζήτημα της απόλυτης επίρειας στην ΑΟΖ από το Καστελόριζο είναι ένα δύσκολο θέμα. Και αν πάμε τελικά σε μια διεθνή διαιτησία, είναι πιθανόν να μην αποφασίσει ένα διεθνές δικαστήριο όπως η Χάγη ότι το Καστελόριζο έχει απόλυτη επιρροή πάνω στην ΑΟΣ της Ανατολικής Μεσογείου. Άρα όλα αυτά πρέπει σιγά σιγά να τα συζητήσουμε, να μην φοβηθούμε να τα πούμε ανοιχτά, διότι όσο πιο συγκροτημένα και αλήθεια, με αλήθεια αντιμετωπίζουμε την κατάσταση, τόσο πιο κοντά θα βρεθούμε και στη γνωστή ρίση του Διονυσίου Σολομού, ότι τελικά το εθνικό είναι και το αληθινό. Καταλαβαίνετε, δεν σας διακόψα γιατί καταλαβαίνετε ότι αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ανατρέπεται μια εξωτερική πολιτική δεκαετιών, αν όχι αιώνα, ολόκληρο. Ναι, ανατρέπεται και είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο σημείο με ποιους όρους θα ανατραπεί. Διότι αν ανατραπεί με όρους εθνικής ήττας, σαφέστατα καμία κυβέρνηση και καμία κοινωνία δεν θα μπορέσει να το αντέξει. Αν όμως ανατραπεί με όρους διαρκούς ειρήνευσης και κοινής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, τότε θα μπορούμε να δούμε ότι τα αποτελέσματα ίσως να είναι καλύτερα. Αλλά θέτω το λογικό επιχείρημα που το ακούμε από όλους, με ποιον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί η Ελλάδα ότι μια συμφωνία με την Τουρκία θα γίνει σεβαστή. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Τώρα το επόμενο ερώτημα, ήθελα να σας πω ότι ακόμη κι αν κάποιος υποθετικά έλεγε ότι ωραία να καθίσω να συζητήσω με τους Τούρκους, ποιος μπορεί να διασφαλίσει ότι με τον Ερντογάν για παράδειγμα και για όσο χρόνια μπορεί να είναι στην εξουσία, επειδή θα το αξιοποιήσει πολιτικά,
δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει ένα βήμα παραπέρα. Αλλά ο επόμενος Ερντογάν, με συγχωρείτε, αλλά με το 5 θα θέλει να το κάνει 15 και το 15 να το κάνει 45. Αυτό έχει αποδείξει ιστορία, έτσι. Είναι πολύ λογικό το ερώτημα και μας το αποδεικνύει η ιστορία συνεχώς. Όμως θα έλεγα το εξής. Εάν όποτε υπήρξε εμπλοκή του διεθνούς παράγοντα στην υπόθεση της, στο ανατολικό ζήτημα, να το πω ευρύτερα, τότε υπήρξε μια ουσιαστική, ένα status quo το οποίο παρέμεινε για αρκετά χρόνια. Μέχρι πριν από 3 χρόνια που άρχισε η Τουρκία να συζητά την αναθεωρητισμό σε σχέση με τη συνθήκη της Λοζάνης, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι για 90 χρόνια η συνθήκη της Λοζάνης έχει παραμείνει σταθερή. Δηλαδή μια διεθνή συνθήκη την οποία η Τουρκία de facto σεβάστηκε. Άρα δεν είναι τόσο απλό να πούμε ότι αν υπογραφεί μια διεθνή συνθήκη η Τουρκία την επόμενη μέρα θα τη σεβαστεί. Είναι θέμα ποιοι παράγοντες θα εγγυηθούν την εφαρμογή αυτής της διεθνούς συνθήκης. Σαφέστατα δεν μπορεί να είναι μόνο μια διμερή συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Πρέπει να υπάρχουν πολύ σοβαρές διεθνείς εγγυήσεις, θα έλεγα του ΟΗΕ, του Συμβουλίου Ασφαλείας και διεθνών, θα έλεγα και των μεγάλων δυνάμεων, σαφέστατα γιατί είναι ένας χώρος η Ανατολική Μεσόγειο που εμπλέκονται και οι μεγάλες δυνάμεις. Και θα έλεγα ότι μέσα από διεθνείς εγγυήσεις θα μπορούσε να υπάρχει ένα τέτοιο πλαίσιο που να διασφαλίζει και την Ελλάδα. Αλλά θα έλεγα αυτό είναι ένας πάρα πολύ μακρινός ορίζοντας. Στο πρώτο μέρος, θα έλεγα, του μυαλού μας αυτή τη στιγμή είναι ένας διπλός στόχος. Ο πρώτος είναι να επιδείξουμε για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια που, όπως έγραψε, υπήρχε ένας εθνικός δίδυμος, να επιδείξουμε τη δυνατότητα αποτροπής δημιουργίας νέων τετελεσμένων. Με όποιον τρόπο θεωρούμε συνετό αλλά και αποτελεσματικό. Και το δεύτερο είναι να προωθήσουμε τα πράγματα όπως εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να πάνε σε διεθνή επίλυση του ζητήματος μέσα από τους οργανισμούς οι οποίοι θα αναγνωρίσουν τα δίκαια των ελληνικών θέσεων. Και αυτό είναι βασικά το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ και η ενεργοποίηση των συμμάχων μας. Αυτά τα δύο, αν τα έχουμε μαζί στην ίδια ένταση, νομίζω ότι θα είμαστε σε καλό δρόμο. Ήδη είμαι λίγο πιο αισιόδοξος γιατί βλέπω και η πολιτική ηγεσία έχει ενεργοποιηθεί και η αντιπολίτευση έχει σταματήσει να ανεβάζει τους τόνους και λειτουργεί πιο συνενετικά και νομίζω ότι είναι ένα θέμα που πλέον θα το αντιμετωπίσουμε με τη δέουσα σοβαρότητα το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Κύριε Κουτσομίτη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να έχετε καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι πιο ήρεμες από αυτό που συνηθίσαμε τουλάχιστον τους τελευταίους 2-3 μήνες. Και μιλώ για την τουρκική προβλητικότητα. Να είστε καλά, χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Κουτσομίτης, διεθνής αναλυτής.